Πορεία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη με αφορμή και την Διεθνή Έκθεση. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, ασκώντας δρυμία κριτική στην δικοματική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους στο μεγάλο αυτό εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο. Το Σάββατο στις 6 ώρα με το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που τα συνδικάτα διοργανώνουν κάθε χρόνο ανεξαρτήτως ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, συλλαλητήριο στο οποίο και τονίζουν τις θέσεις και περιγράφουν την κατάσταση, αλλά ουσιαστικά προσπαθούν να δώσουν και ένα τόνο αισιοδοξίας στους εργαζόμενους που πλήττονται ιδιαίτερα αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση, εθελοτυφλώντας για τις ίδιες ολέθριες συνέπειες σε βάρος της μισθωτής εργασίας, εφάρμοσε με βλάβια μνημόνια που υπέγραψε και ενίσχυσε με νέες δεσμεύσεις και πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα. Η κρίση έχει λάβει μόνιμο χαρακτήρα στην ελληνική κοινωνία και έχει δυστυχώς εκτραπεί σε ανθρωπιστική, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, κ. Γιώργος Μαλέας. Και ιδιαίτερα φέτος σε μια κρίση που μεν κάποιοι περηφανεύονται ότι φεύγουμε, εγκαταλείπουμε τα μνημόνια, αλλά αν θα δούμε τα μέτρα, ίσως είναι εφάμιλα, ίσως και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ σκληρότερα, και ίσως οι πρώτοι που θα το δουν αυτό θα είναι οι συνταξιούχοι με τις περικοπές, οι οποίες είναι προδιαγεγραμμένες. Και ας μην μπούμε σε μια ιστορία ότι θα πάρουμε μια αναστολή για κανένα 3-4 μήνες αργότερα. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί πραγματικά όσο επιτείνεις τα φυσιακά μέτρα, τα μέτρα αυτά της λιτότητας, τα σκληρά, τόσο μεγαλώνεις τις πιθανότητες ενός κράχ. Ελπίζουμε ότι πραγματικά θα βγούμε από τα μνημόνια με μια πραγματικά δυνατότητα αλλαγής φιλοσοφίας της ασκούμενης πολιτικής. Οι δεσμεύσεις που υπάρχουν, εάν συνεχίσουν να υφίστανται με την ίδια σκληρότητα, δεν έχει καμία σημασία αν λέμε ότι είμαστε μέσα ή έξω από τα μνημόνια. Είναι το ίδιο σκληρές και το ίδιο αντιαναπτυξιακές. Είναι αυτό πραγματικά που έχει ανάγκη ο τόπος μας, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι τωρινοί διοικούντες και οι επόμενοι και όποιοι θα είναι στην άσκηση για τα επόμενα χρόνια της πολιτικής στην Ελλάδα, όποιος και να την ασκεί, θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν βρει τα κουμπιά της αναπτυξιακής διεργασίας στη χώρα μας, τότε νομίζω ότι αυτό που μας περιμένει θα είναι χειρότερο από αυτό που ζούμε τώρα. Η κατάσταση που επικρατεί στην Καστοριά είναι κάτι παραπάνω από δραματική, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, κ. Γιώργος Μαλέας. Και ειδικά στην περιοχή μας, ένα εξερυπωμένος νομός, όπου οι νέοι σκέφτονται πώς θα φύγουν, πού θα πάνε, και πάντως εκτός Ελλάδας. Ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Σαφώς. Κύριε Μαλέα, όχι μόνο στην Καστοριά, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι έχω σταματήσει πλέον να χρησιμοποιώ αριθμούς, γιατί χάνουν το νόημα και πλέον δεν αποδίδουν σχεδόν τίποτε σε αυτά που τραβάμε. Δεν χρειάζεται. Μια βόλτα μετά τις 9-10 το βράδυ θα καταλάβουμε, και δεν λέω και την ημέρα, και την ημέρα 9 με 10, όλο το 24ωρο μια βόλτα στην πόλη θα καταλάβουμε πραγματικά σε τι χάλι έχει περιέλθει αυτή η πανέμορφη πόλη. Γι' αυτό πραγματικά αξίζει να συμβάλλουμε όλοι ώστε να αντιστραφεί το κλίμα, να φανούν αναπτυξιακές κινήσεις, και θέλω εδώ να τονίσω ότι για την κυβέρνηση, ειδικά μετά την ανάληψη και της βουλευτού στο Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια και το σημαντικότατο αναπτυξιακό έργο σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα του φράγματος του Νεστορίου, νομίζω ότι τελείωσαν τα ψέματα, θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια και θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Νομίζω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία, αρκεί να την εκμεταλλευτούμε και αρκεί πραγματικά να έχει μια προοπτική. Τέλος, να αναφέρουμε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 1 το μεσημέρι στα γραφεία του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για το συλλαλητήριο, το Εργατικό Κέντρο, και για το συλλαλητήριο όπως και για τη συναυλία, θα βάλει λεωφορείο για να εξυπηρετήσει όσο κόσμο θέλει να παρευρεθεί στο συλλαλητήριο, και το λεωφορείο να πούμε ότι θα φύγει 9 η ώρα το πρωί από το πάρκινγκ του Μασούτη. Πρέπει να δηλωθούν συμμετοχή. Ναι, για να ξέρουν τι γίνεται. Στο εργατικό κέντρο, κύριε Μαλέα. Ναι, και όπως και για τη συναυλία και για το
για το ξυλαλητήριο της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να δηλωθούν για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε και εμείς την κατάσταση.